διότι Πέμπτη ανέβει στο όρος να πάρει τις πλάκες και Δευτέρα κατέβει ο Μωσής. Εμείς προσθέσαμε και τη Δευτέρα με βάση αυτό. Θα γίνει να πλεονάσει η δικαιοσύνη δικιά μας των γραμματέων και των φαρισαίων. Και τη μία ημέρα τη Δευτέρα φακές επαραδείγματι, το άλλο φασόλια, το άλλο πιο κάτω φάβα. Σήμερα όμως αυτά δεν υπάρχουν. Ας γίνει μια κατοχή ξανά, να είτε τι θα γίνει. Όταν έγινε η κατοχή, σταμάτησαν οι αρρώστιες. Υπέρταση δεν υπήρχε. Στομάχια, δωδεκαδάκτυλοι και έλκη, έγιναν καλά όλα. Καρδιές, έγιναν καλά. Ποιος θα έκανε, η λαχανίδα και η ασιτία. Από τότε που σταμάτησαν οι σιρήνες και ξαναγέμισαν τα ψυγεία, δεν υπάρχει κόσμο, δεν υπάρχουν νοσοκομεία να μπουν οι άρρωστοι. Αν όλοι οι άρρωστοι που κινούνται ή αυτοί που είναι στα σπίτια, πρέπει να μετατραπούν τα σπίτια σε κλινικές. Τόσος κόσμος είναι άρρωστος σήμερα εξαιτίας της μάσας. Εγώ σήμερα αυτή την ώρα έχω 7 αρρώστιες απάνω μου, με βάση το ζάχαρο. Αυτό είναι παραπάνω, που ξεκινάνε από το ζάχαρο 35 αρρώστιες. Έχω τις 7 ήδη τώρα. Από τι τις έχω? Από το φαγητό. Δεν επρόσεξα τη ζωή μου και χάλασα το πάνκρεας και τώρα δεν γίνεται. Δεν φταίει ο Θεός. Θεός μου είπε τι να κάνω και μου είχε και σύνεση και μου είχε και λουρίδα. Αλλά εγώ φορούσα τυράντες και τις έβγαλα τη λουρίδα. Δεν φταίει ο Θεός, εμείς φταίμε. Θα λοιπόν να τα λάβουμε σοβαρός υπόψη, εξ αφορμής βέβαια αυτό του σημερινού. Και θα ήθελα να σας πω για εκείνο που είπα ότι καμιά φορά πιάνει από τα αυτή ο Θεός. Δεν ξεχνάει ο Θεός. Είναι αγαθός, αλλά πιάνει και από τα αυτή. Λέγει λοιπόν ένα ωραίο ο Θείος Χρυσόστομος. Θα ήθελα να σας το μεταφέρω. Και το λέει για τους πλουσίους αυτούς, οι οποίοι έχουν τη γνώμη ότι είναι, όπως σας είπα, για τους φτωχούς η νηστεία. Ακούστε τι λέει. Πλούσιος είσαι πλούσιος, μη καθυβρίσεις την νηστεία, απαξιώσας λαυτήν ομοτράπεζον, πήγαινε έξω, δεν έχεις θέση στο δικό μου το τραπέζι, γιατί είσαι εσύ πλούσιος, μην το κάνεις αυτό. Μη δε της οικίας σε αυτού άτιμον αποπέμψεις, δεν την τιμήσεις, να την τιμήσεις. Μες στο πλαίσιο των δυναμιών σου, αυτό που μπορείς. Δεν θα μπορεί να την βάλεις μέσα στη μέση, βάλ την κάπου στο σπίτι όμως. Να μπει η νηστεία, εφόσον είναι η Τετάρτη, είναι η Παρασκευή, είναι η Τεσσαρακοστή. Να μπει η νηστεία στο σπίτι, μεγάλη ευλογία είναι. Μη δε της οικίας σου άτιμον αποπέμψεις, δεν την τιμήσεις. Παραμεριθήσαν υπό της ειδονής. Πώς θα φάω? Δεν μπορώ να το φάω το αλάδι εγώ. Δεν μπορώ να το φάω το φρούτο. Δεν μπορώ να φάω το όσπριο. Η ειδονή σε νικά και λες της νηστείας έξω κυρά νηστεία. Γιατί? Μήπως φύγει παραπονούμενη, καταγγείλει επί του νομοθέτου των νηστείων. Γιατί υπάρχει κάποιος νομοθέτης που τα νηστεί. Δεν τα φτιάξαν άνθρωποι αυτά. Όταν έχει εκκλησία δεν τα έχει φτιάξει άνθρωπος. Τα έχει φτιάξει αυτό το Πνεύμα του Θεού. Δεν έχει μπει τίποτα στην εκκλησία μέσα που δεν έχει πάρει την υπογραφή του Πνεύματος του Αγίου. Πρόσεξε λέει, μην τη διώξεις την νηστεία, κράτησέ την. Μη ποτέ σου καταγγείλει επί του νομοθέτου των νηστείων και τι γίνει. Πολλαπλασιονάσει από καταδίκη σε παγάγει την ένδυα. Μήπως τα πάρει λέει τα λεφτά και φτωχύνεις. Και τότε τι θα γίνει? Θα αναγκαστεί να νηστεύεις με το ζόρι. Γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο διότι έχει σήμερα 2 δεκάρες ότι θα έχεις και αύριο. Δεν υπάρχει πιο κύβδηλο πράγμα από το χρήμα, πιο άστατο πράγμα από τον πλούτο, δεν υπάρχει. Πρόσεξε λοιπόν λέει, μήπως πολλαπλασιονάσει από καταδίκης απαγάγει την ένδυα. Και τι θα γίνει τότε και ακόμη? Ή εξαρρωστία σώματος ή εξάλληστινός κυθροπής περιστάσεως. Έχετε υπόψη σας ανθρώπους που έχουν να φάνε, όχι αυτοί, 40 χωριά κοντά τους και πρέπει να τρώνε ένα κουπάκι γάλα μόνο ή να τρώνε ένα γιαουρτάκι, δεν κάνει να φάνε τίποτα άλλο. Τα βλέπουν από μακριά όλα. Ξέρετε ανθρώπους που έχουν ασθένειες
αλληλοσυγκρουόμενες. Έχουν παραδείγμα τη ζάχαρο που θέλει να τρως μέρα νύχτα κρέας και έχουν και ταυτόχρονα, πως το λέμε εκείνο το άλλο που θέλει κολοκύθια που είναι στο αίμα, ουρία να τρως κολοκύθια. Γιατί είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Και αν τα βλέπεις για μην ξέρεις πού να σταθείς. Και έχω ένα φίλο που έχει πάθει αυτή τη δουλειά τώρα, που όταν τα συζητούσαμε και του έλεγα μη με κοροϊδεύεις εμένα, ήταν Δευτέρα Κυριακή των νησιών, δεν τρώω εγώ σηκωτάκια. Και πρόσεξε, λες ήταν ανοιχτός ο ουρανός και τ' άκουσε και έχει τις δυο αρρώσεις αυτές τώρα και λιώνει τώρα 18 χρόνια. Και έχει να φάει, δεν ξέρω τι έχει να φάει, 200-300.000 δραχμές εισοδήματα το μήνα από νίκια. Μπορεί να φάει το καταπέτασμα και δεν μπορεί να φάει τίποτα. Τα βλέπει από μακριά όλα. Αυτός είναι ο Θεός. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αλλά δυστυχώς εμείς δεν τα προσέχουμε αυτά. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα σήμερα, επειδή η ευκαιρία αυτή που μας την εκήρυξε και την έζησε ο ίδιος αυτή την νηστεία, την αρετή να τη βάλουμε. Να σας πω ένα άλλο ακόμη παρηγορητικό επάνω σε αυτό. Ο Μέγας Βασίλειος, ομιλώντας για την νηστεία, ο οποίος αυτός έτρωγε κρίθινο ψωμί, δεν ικανοποιούσε τη γεύση του ούτε με σιτάρινο ψωμί. Και όπως ξέρετε ήρθε στα χέρια με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, που όταν πέρασε από εκεί πέρα και του ζήτησε ψωμί, του σήλε κρίθινα και νόμισε ότι τα έστειλε για να τον προσβάλλει. Και γυρίζει ο Ιουλιανός και του στέλνει δύο δέματα σανό. Αυτός είναι ζώον, δηλαδή ο Μέγας Βασίλειος. Αυτός είναι να φάει κριθάριο, αν το φάω εγώ. Και του απήντησε ωραία τότε ο Μέγας Βασίλειος. Από ό,τι τρώει ο καθένας αυτό στέλνει. Εσύ σαν όσο θέλεις, εγώ κριθάρι έτρωγα, κριθάρι σου δίνω. Αυτός λοιπόν που ενίστευε ο ίδιος, δεν τα λέει για τους άλλους, ενίστευε ο ίδιος. Αυτός, ξέρετε τι λέει. Άγγελοι εισήν, είστε κάστην εκκλησίαν, απογραφόμενοι του νηστεύοντας. Στην εκκλησία που ανήκεις υπάρχει άγγελος, ο οποίος σε γράφει στην κατάσταση όταν νηστεύεις. Μη λέγει για λίγο χαρά εδώ του στόματος, γιατί όλο το πάνω είναι ωστότου να περάσει κάτω είναι. Εδώ, στη γλώσσα, στη γεύση, πέρασε κάτω, το θέμα ελήφθη. Χόρτα έφαγες, κρέας έφαγες, αειδονόγλωσσες έφαγες, χόρτασες. Δεν έχει τίποτα άλλο από εκεί κάτω. Άγγελοι εισήν, οι καθεκάς στην εκκλησίαν, απογραφόμενοι τους νηστεύοντας. Ώρα, βλέπε, μη δια μικράν ειδονήν βρωμάτων ζημιωθείς την απογραφήν του αγγέλου. Υπόδικον δε σε αυτόν λιποταξίου γραφής το στρατολογείς αντικαταστήσεις. Σε δώσει λέει λιποτάχτη, γιατί εσύ ναι μεν στρατολογήθεις να είσαι του Χριστού στρατιώτης, αλλά δεν εργάζεσαι σύμφωνα με τις εντολές οι οποίες υπάρχουν. Να λέγα για το λίγο χρόνο που έχω για να κλείσω την ώρα, ποιες είναι οι νηστείες που καλείται ο πιστός μέσα στο πλαίσιο του δυνατού και με την συνταγή του διακριτικού πνευματικού να νηστεύει. Πρώτον είναι όλες οι Τετάρτες και οι Παρασκευές του χρόνου, 52 και 52, πλην των δύο της διακαινησίμου εβδομάδος και της εβδομάδος μετά της Πεντηκοστής. Η διακαινήσιμος εβδομάς θεωρείται μία ημέρα, κυριώνυμος, Πάσχα. Γι' αυτό και υπάρχει και ειδικός κανόν, ο 64ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος επιτρέπει την Θεία Κοινωνία καθημερινή κατά την ημέρα της ημέρας διακαινήσιμου. Αυτό τούτο γίνεται και μετά την Πεντηκοστή. Διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ισότιμον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έχουμε και τότε, όπως λέμε, απολυτές τις ημέρες εκείνες και μπορούμε και κρέας ακόμη να καταλύσουμε, χωρίς να είναι αμαρτία. Τώρα υπάρχει νηστεία, λύσης νηστείας και κατάλυσης νηστείας. Κατάλυση είναι αυτή που τρώμε από όλα. Λύση είναι αυτή που τρώμε ανάρτητα, και νηστεία είναι όταν δεν τρώμε, όχι φαγητό. Νηστεία, σύνθετος η λέξη, όχι φαγητό. Η Τετάρτη και η Παρασκευή, για αυτόν που μπορεί,
νηστεύεται τελείως μέχρι τις 3 το απόγευμα. Αυτός που πάει να δουλέψει, τι που θα θυλάς, ο άλλος δεν ξέρω που κάνει, καθένας έχει ίδιον τρόπο. Το ίδιο καπέλο που πάει εμένα δεν πηγαίνει του άλλου. Ο κάθε ένας έχει και ειδικών τρόπο νηστεία. Κατά αναλογία της κράσεώς του, κατά αναλογία της εργασίας του, πρέπει να υπάρχει διάκριση και καθοδήγηση, επαναλαμβάνω, από διακριτικών πνευματικών. Όλες λοιπόν οι Τετάρτες οι Παρασκευές καταλύονται, νηστεύονται. Υπάρχουν ορισμένες Τετάρτες και Παρασκευές που μπορεί να συμπέσει των Αγίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, όχι των 12, Πέτρου και Παύλου. Έχει κατάλληλη συνυχθείωση. Μπορεί να συμπέσει της Παναγίας μας, το 15 Αύγουστο, Τετάρτη ή Παρασκευή. Έχει κατάλληλη συνυχθείωση.